πολύτιμο έδαφος στη βαθμολογία έχασε ο Τύρναβος, καθώς γνώρισε την ήττα εντός έδρας από τον Οδυσσέα Κορδελιού με σκορ 1-0. Τεμπούτο με αρνητικό αποτέλεσμα για τον Λεωνίδα Μπίλη, ο οποίος είδε τους ποδοσφαιριστές του να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με πολύ άγχος και να παίζουν ειδικά στο πρώτο μέρος, χωρίς συγκέντρωση στο παιχνίδι. Η μοναδική αξιόλογη φάση για τους γηπεδούχους στο πρώτο ημίχρονο ήταν το σουτ του Βούλγαρη στο 17. 5 λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Ευθυμιάδη να πιάνει το σούτ από μακριά και τον τερματοφύλακα του Τυρνάβου να κάνει ένα τραγικό λάθος, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα. Το 0-1 ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στην επανάληψη, ο Τυρνάβος παρουσιάστηκε πιο δραστήριος, όμως η νευρικότητα και το άγχος των ποδοσφαιριστών δεν τους βοήθησε να τελειώσουν όπως έπρεπε κάποιες φάσεις. Μία από αυτές ήταν και στο 75ο λεπτό, όταν μετά από σούτ του Οικονόμου η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Παπαϊωάννου, άλλαξε πορεία και κατέληξε out. Σίγουρα ο Τύρναβος δικαιούταν τον βαθμό της ισοπαλίας, μιας και οι φιλοξενούμενοι πέρα από το τέρμα και άλλη μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο είχαν παθητικό ρόλο στον αγώνα. Η εμφάνιση όμως των γηπεδούχων δεν μπορεί να μην χαρακτηριστεί μέτρια, δεδομένης της σημασίας του παιχνιδιού. Ελπίδες υπάρχουν, όμως τα περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα. Εντάξει, αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο. Παίζω πολλά χρόνια ποδόσφαιρο και αυτό το πράγμα που βλέπω προπονήσω για μια ομάδα που δεν έχει κάνει τίποτα και βρίσκεται σήμερα σε μια ώρα. Δεν λέω για τον συνάδελφο εδώ πέρα, μιλάω για τον Τάσο, ο οποίος έχει κάνει μια καλή δουλειά, είναι δικιά του αυτή η ομάδα. Έχει δουλέψει πάρα πολύ και είναι αμαρτία τα τελευταία 6 παιχνίδια να διώχνουν ένα προπονητή, γιατί κάποιοι έχουν αποφασίσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, αλλά θα τα ακούσω, μην μου τα κόψετε. Οπωσδήποτε τα περιθώρια στενεύουν. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πιστεύω ότι φάνηκαν οι αδυναμίες της ομάδας μας. Αφού βρεθήκαμε να χάνουμε ύστερα από ένα εντελώς άτυχο γκολ που δυστυχώς φέρει την ευθύνη ο νεαρός τερματοφυλακάς μας και εκεί που δεν συνέτρεχε κανένας λόγος και προϋποθέσεις από την αντίπαλη ομάδα με βάση τη δυναμικότητά της, μπήκαμε πίσω στο σκορ και κυνηγούσαμε όλο το παιχνίδι. Σίγουρα δεν μας βοήθησαν πολλά πράγματα σήμερα. Προσπαθήσαμε με πολλούς τρόπους να διασπάσουμε την άμυνα των αντιπάλων. Παίξαμε και με 2 και με 3 και με 4 επιθετικούς, αλλά ήμασταν άτυχοι ή λίγο ικανοί, θα έλεγα. Γιατί πολλές φορές θέλει και κάποια ικανότητα μέσα στην περιοχή. Το γήπεδο βοήθησε τον αντίπαλο, γιατί με τις βροχές και με αυτά τελευταία δεν μπόρεσε να πατηθεί. Έτσι εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε, ο αντίπαλος ήθελε να διώχνει την μπάλα συνεχώς. Φαίνεται και από τα στατιστικά αυτό, δεν έχει κερδίσει ούτε κόρνερ. Και παρόλα αυτά κάναμε την προσπάθειά μας, κάναμε τις αλλαγές μας, αλλά δεν είχαμε την ευστοχία που χρειάζεται για να πετύχουμε το σκορ.